Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως η κυβέρνηση στο ζήτημα με το μεταναστευτικό έσπηρε ανέμους και θέρισε θύελλες, γιατί ακριβώς είναι μια βαθιά επικίνδυνη πολιτική, αλλά και αδιέξοδη. Η κυβέρνηση κατέφυγε στην αστυνομική βία, στα ΜΑΤ, στην καταστολή και χτύπησε βάρβαρα τους νησιώτες οι οποίοι υπερασπίστηκαν τα δικαιώματά τους και τη μη μετατροπή των νησιών τους σε φυλακές. Υποτίμησε η κυβέρνηση, υποτιμήσατε κύριοι της κυβέρνησης, το δίκαιο και τη δύναμη της πάλης των εργαζόμενων και του λαού. Και τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης κατέφυγε σε απειλές, αλλά και πάνω απ' όλα στον ίδιο τον αδιέξοδο δρόμο, της μετατροπής δηλαδή των νησιών μας σε φυλακές και συνολικότερα της χώρας μας με βάση την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάπτυστη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Από αυτή την άποψη, αυτό το οποίο έχει προτεραιότητα είναι ακριβώς ο λαός με την πάλη του να πάει κόντρα σε αυτή την επιλογή. Γιατί είναι μια αδιέξοδη πολιτική που μετατρέπει τη χώρα μας σε φυλακές ψυχών. Να διεκδικήσει και να απαιτήσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των μεταναστών, άμεση αποσυμφόρηση των νησιών από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, μεταφορά τους στην υπηρετική Ελλάδα, σε σύγχρονα κέντρα φιλοξενίας ανοιχτού τύπου, όπου πολύ γρήγορα θα διεκπεραιώνεται υποθέσεις με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, τόσο αυτών που έχουν ζητήσει άσυλο, όσο και αυτούς που έχουν ζητήσει και είναι οικονομικοί μετανάστες. Και βεβαίως ταυτόχρονα τους προμήθειά τους με ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπορέσουν να πάνε στις χώρες όπου είναι ο τελικός τους προορισμός. Αυτό αποτελεί και τη διέξοδο στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Βεβαίως η κυβέρνηση συνολικά, η πολιτική, η κυβερνητική πολιτική είναι μια πολιτική η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και σε αυτή τη βάση θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Εφαρμόζει μια βαθύτατα αντιλαϊκή πολιτική και προσπαθεί να την επιβάλλει με τον αυταρχισμό, τη βία και την κρατική καταστολή. Όμως δεν υπολογίζει, και πάλι καλά, δεν υπολογίζει τη δύναμη του λαού και τη δύναμη πάνω απ' όλα της εργατικής τάξης. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη και στο λαϊκό κίνημα ότι αυτό στην ουσία θα βάλει τη σφραγίδα στις εξελίξεις όταν θα αποφασίσει να πάρει συνολικά την υπόθεση στα χέρια του και να πει την τελευταία λέξη. Άρα λοιπόν δεν τελειώσαμε με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και αν νομίζετε ότι στη συνείδησή της η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, οι αυτοαποσχολούμενοι, η φτωχομεσαία αγροτιά θα αποδεχθεί αυτό το αντιασφαλιστικό έκτρωμα, είσαστε βαθύτατα γελασμένοι. Αλλά επιβεβαιώθηκε από την ίδια την τριήμερη διαδικασία στη συζήτηση στην Ολομέλεια η κοινή στρατηγική σας, η σύμπλευσή σας. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής. Και στο ασφαλιστικό. Μια σύμπλευση που δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική από τη στιγμή ότι έχετε την ίδια στρατηγική, δηλαδή της ικανοποίησης των αναγκών αυτού του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος, της ικανοποίησης των προτεραιοτήτων και των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρείτε το ασφαλιστικό, την κοινωνική ασφάλιση, ως ένα εργαλείο μέσα από το οποίο θα θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα, λέτε, στην εργασία. Επί της ουσίας, τι θέλετε να θωρακίσετε? Την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό ακριβώς και υπάρχει μια διαχρονική από τις αρχές της δεκαετίας του 90, αμέσως μετά την ανατροπή των συσχετισμών δυνάμεων και τις ανατροπές του σοσιαλιστικού συστήματος, μια σταδιακή κατάρρευση, καταστρατήγηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, όχι μόνο στην Ελλάδα, συνολικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο. Αυτή η επιλογή κατεδάφιση του ασφαλιστικού συστήματος
κινείται μέσα από δύο βασικούς άξονες. Μέσα από τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία, μέσα από τη μείωση της εργοδοτικής χρηματοδότησης στο λογική της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους. Που επί της ουσίας όμως δεν είναι ούτε ουδέτερα χρήματα του κράτους, ούτε χρήματα των εργοδοτών. Είναι χρήματα των ίδιων εργαζόμενων. Γιατί η κύρια πηγή φορολογικών εσόδων αποτελεί η φορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων. Και όμως, αντί αυτά το μεγαλύτερο κομμάτι τους, το σύνολο να πάει για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, όλες αυτές οι κοινωνικές ανάγκες, στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, η κρατική χρηματοδότηση μειώνεται για να εξυπηρετηθεί το κρατικό χρέος, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων μέσα από την αύξηση. Εντάξει, ωραίες φωτογραφίες βγάζετε, κύριε Υπουργέ. Βγάζετε πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και αυτό είναι υποτιμωτικό. Πραγματικά. Να κάνετε νόημα στο φωτογράφο και να στείλετε να σε βγάλουν στο φωτογραφικό φακό. Είναι απαράδεκτο. Από αυτή την άποψη δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.